Πριν να ξεκινήσουν το τοποθετήσεις, θέλω να σας πω 5 λεπτά κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Ξυλούρη για την προσφυγή του που με έκανε στην αποκεντρωμένη διοίκηση και να τον ενημερώσω ότι δεν έχω περάσει ακόμα πειθαρχικό, επειδή λέει ότι έχω περάσει πειθαρχικό, να ξέρω ότι λέμε και στις εφημερίδες που έχει βάλει. Θέλω να πω ότι με το που πήγα στην αποκεντρωμένη διοίκηση, αυτό που με λείπησε πιο πολύ ήταν ότι μόλις είπα, είμαι ο πρόεδρος της δημοτικής, του Δήμου Γόρτινας, μου είπαν όχι. Λέω γιατί όχι. Μου λέει, ο Δήμος σας έχει τα χειρότερα δημοτικά συμβούλια που έχουν γίνει ποτέ στο νομό. Τώρα και πολλά χρόνια. Λοιπόν, πιο πολύ με στενοχώρησε αυτό, παρά αυτό που πήγα και με, γιατί δεν έκανα σωστά τη δουλειά μου βέβαια, καλά το έκανα ο κύριος Ξυλούρης, και τον ευχαριστώ. Είναι κάποια άλλα πράγματα που θέλω να σας ενημερώσω. Είναι τρεις συμβούλοι από εδώ μέσα, οι οποίοι παρενοχλούν εκδεικτικά βουλευτές, περιφερειακούς συμβούλους, λένε διάφορα. Ο Δήμαρχος θα καθαιρεθεί, το δικαστήριο θα το βάσει. Σε 2-3 μήνες έχουμε εκλογές και να μην τους κάνετε τίποτα. Εγώ αυτά τα 3 άτομα που είναι από εδώ μέσα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, τους προειδοποιώ ότι στο επόμενο Συμβούλιο θα τα ονοματίσω. Και έχω και τους ανθρώπους που με έχουν ενοχλήσει και μου έχουν πει ότι τους τα λένε αυτά, θα είναι παρόν. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Όλοι εκλεγήκαμε για να προσφέρουμε σε αυτό το Δήμο. Έχουμε ξεκινήσει λάθος, κόντρες, φασαρίες. Λέω σε κάθε φίλο, ελάτε να παρακολουθήσετε το Δημοτικό Συμβούλιο, μου λέει τι να έρθω να παρακολουθήσω. Αυτά που κάνετε. Θέλω λοιπόν να σε ενημερώσω ότι ο Δήμος έχει δήμαρχο, έχει ικανούς αντιδημάρχους, έχει ικανά στελέχη για να δουλέψει ο Δήμος. Έχουμε ένα επικεφαλή της παράταξης Κοκολάκη Μιχάλη και νιώθουμε περήφανοι. Και να σταματήσει αυτή η ιστορία, να προσπαθήσουμε με τον καινούριο χρόνο. Έχουμε βέβαια η γέννηση του Θεανθρώπου να μας δώσει φώτιση πρώτα απ' όλα εμένα. Το καινούριο χρόνο να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα. Να είμαστε πιο σωστοί, να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι που μας ψηφίσαν οι ανθρώποι. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ και ξεκινά η συζήτηση. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί. Καταρχήν, πρώτα να απαντήσω στον πρόεδρο και μετά θα τοποθετηθώ με τη σειρά μου. Σε αυτό που είπε ο πρόεδρος. Εγώ, πρόεδρε, καταρχήν έκανα μια νόμιμη διαδικασία. Είναι γραμμένα αυτά που κατάθεσα την περιφέρεια. Τώρα τι λένε οι παραπέξω κύκλοι και πώς θα μεταφέρουν δικαίωμά τους. Όσο δε το αν έχουμε δήμαρχο ή όχι, εμείς το γνωρίζουμε ότι έχουμε δήμαρχο. Εσείς τον αποκαλούσατε προσωρινό και υπάρχουν τα δημοσιεύματα. Όσο δε για τις εκλογές, οι δικοί σας κύκλοι παρακυκλοφορούν έξω για εκλογές. Εμείς για εκλογές δεν μας απαντούν. Μας εγκατάταξε ο κόσμος εκεί που μας εγκατάταξε και προχωρούμε. Απλά είναι τα πράγματα. Ευχαριστώ. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση πήγες και είπες, κύριε Ξυλούρη, ότι αγνώρισα επιδεικτικά, δεν αγνώρισα τίποτα επιδεικτικά για τα θέματα που είπες και είπες να με καθαιρέσουν όπως κάθισες στα καφενεία σε όλο το Δήμο και το Διδραλής. Ότι θα με καθαιρέσουν, ότι θα μου κάνουν, ότι θα μου δείξουν. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, πρόεδρε. Όταν εγώ πω κάτι και το μεταφέρει ο Γιάννης αλλιώς και ο Κωστής αλλιώς, γνωρίζομαι πάντα τι συμβαίνει. Και από την αποκεντρωμένη, κανείς υπάλληλος δεν κάθεται να λέει τι συζήτησες εσύ με όποιον συζήτησες την περιφέρεια. Αν πάω εγώ αύριο, δεν θα μου πει τι συζήτησες. Λοιπόν, ευχαριστώ και σταματάω το πλέον. Τέλος πάντων, καιρό του λαγού, καιρό του λαγού δίνω, θα το διαψαστείς και εσύ στο ίδιο αδίκημα. Ο
Πολύ. Ο κύριος Σινάς, είστε λόγο.